Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είμαστε για μια ακόμα φορά παρέα προκειμένου να μιλήσουμε για ερωτήματα τα οποία εσείς βάζετε και προσπαθώ να απαντώ με σωστό τρόπο. Πρέπει να επιμείνω λίγο αυτό στο σωστό τρόπο, διότι το να δίνεις απαντήσεις στην Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ εύκολο. Το να δίνεις σωστές απαντήσεις απαιτεί προσπάθεια, απαιτεί, πώς τα λέγες, να το βασανίζεις προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μιλάω έτσι με έμφαση για τις σωστές απαντήσεις και θα επιμείνω λίγο ακόμα σε αυτό, γιατί όπως ξέρετε οι λέξεις μερικές φορές που χρησιμοποιούν οι νεαροί και οι νεαρές είναι ιδιαίτερως επιτυχής και διασκεδαστικές, θα έλεγα, για αυτούς που τα ξέρουν όλα και τα απαντούν όλα χωρίς να χρειάζεται δεύτερη σκέψη, είναι έτοιμοι να σου δώσουν την απάντηση για οτιδήποτε. Τους λένε ξερόλες. Το ξερόλες λοιπόν πραγματικά είναι χαριτωμένη έκφραση. Δεν θα μου άρεσε να το συναντήσω μπροστά μου όταν διαπραγματεύομαι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία μου και κατ' επέκταση έχουν να κάνουν με τη ζωή μου. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ούτε κι εσείς θα θέλατε να παίρνετε τέτοιου είδους απαντήσεις, αλλά να παίρνετε απαντήσεις μετά από βάσανο. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε τέτοια ερωτήματα και να σας πω από τώρα ότι όση ώρα θα μας μείνει μετά από τις απαντήσεις που έχω σήμερα και οι οποίες εκκρεμούσαν για κάποιο διάστημα και δεν ήθελα να τις αφήσω άλλο, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το θέμα που ανοίξαμε την συζήτησή του πριν από δύο εκπομπές, δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να είναι, πριν από δύο εκπομπές, για το τι μπορώ να βρω ως θεραπεία αντιμετώπισης του καρκίνου στον φυτικό κόσμο και την συμπληρωματική ή παραϊατρική ή λαϊκή θεραπευτική ή αγιουβερδική ιατρική, όπως θέλει ο καθένας τελικά το λέει, ή κινέζικη ιατρική κτλ. Υπάρχει ένα πλήθος πραγμάτων και πλήθος, όχι εντός εισαγωγικών, χωρίς εισαγωγικά, φαρμάκων. Το αν χρησιμοποιούνται αυτά από την κλασική θεραπευτική, από την κλασική ιατρική, είναι μια άλλη συζήτηση περί της οποίας έχουμε πει μερικά πράγματα και θα πούμε και στο μέλλον κι άλλα, αλλά νομίζω πως αξίζει να θυμάστε και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας ότι αυτό που σήμερα χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα διατροφής ή ως βότανο ή ως καρύκευμα, θα το βρούμε κάποια στιγμή στα ράφια των φαρμακείων, όπως στο παρελθόν βρήκαμε και πάρα πολλά άλλα. Θα θυμάστε που σας έχω πει ότι το 25% των φαρμάκων που χρησιμοποιεί η κλασική ιατρική είναι απευθείας από τον φυτικό κόσμο. Εάν συνυπολογίσουμε αυτά που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία για να αφαιρέσουμε κάποιες από τις ουσίες που έχει μέσα ή να πυκνώσουμε το προϊόν, να το κάνουμε με περισσότερα μιλιγκράμμ κτλ. Τότε φτάνουμε σε έναν απίστευτο αριθμό, το 75%. Έτσι λοιπόν είναι αφελές τουλάχιστον να απορρίπτει αβασάνιστα κάποιος, και δυστυχώς ξέρω τι σας λέγω, είναι πολλοί εκείνοι οι εκπρόσωποι, άριστοι καθόλου τα άλλα, αλλά στο συγκεκριμένο είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι απορρίπτουν ασυζητητή κάτι που δεν το ξέρουν και γι' αυτό το απορρίπτουν. Αλλά αυτά που λέγω δεν αρκεί που τα λέγω εγώ.
ποιος είμαι εγώ που μετράει ο λόγος μου παραπάνω από το λόγο του τάδε διακεκριμένου γιατρού, ο οποίος λέει μην τα πιστεύεις αυτά, είναι σαν χλαμάρας. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να καταλήξουμε. Εάν αυτό που λέγω μπορώ και να το υποστηρίξω με, πώς θα λέγες, επιστημονικές μελέτες αξιόπιστες, υψηλού κύρους και από σοβαρά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όχι μία μελέτη, όχι δύο μελέτες, χιλιάδες πολλές φορές. Επίσης, μελέτες σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Μελέτες όχι μόνο σε πειραματόζωα, αλλά και στον άνθρωπο. Σας μίλησα στην προηγούμενη εκπομπή, νομίζω, περί του τουρμέρικ, της κουρκουμίνης, ουσίας που βρίσκεται στην ρίζα του κουρκουμά, κουρκούμα λόγκα είναι για την ακρίβεια η ονομασία, η λατινική ονομασία, και αυτό είναι ο θάμνος από τον οποίο παίρνουμε τη ρίζα, τη βάνουμε να ξεραθεί στον ήλιο, στη συνέχεια την αλέθουμε, προκύπτει μια σκόνη η οποία είναι πορτοκαλοκόκκινη και αυτή έχει μέσα, ας δώσεις ξέρει, πόσες ουσίες. Επανέρχομαι συνέχεια και λέω ένας Θεός ξέρει, το έχω ξαναπεί για τον κουρκουμά, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα δώρο που έκανε ο Θεός στους ανθρώπους, παρόλον ότι θα έπρεπε, όπως έλεγε και η Μακαρίτσια γιαγιά μου και φαντάζομαι το λέτε και πολλοί από εσάς, θα έπρεπε να μας έχει ρίξει κεραυνό να μας κάψει, εν τούτης μας κάνει δώρα. Και ένα από αυτά είναι ο κουρκουμάς. Αλλά επειδή όταν γίνομαι έτσι γλαφυρός κινδυνεύω να γίνω και γραφικός, να επανέλθω στην ψυχρή επιστήμη. Αν κάποιος έχει αμφιβολίες για τα όσα είπαμε για τον κουρκουμά, χτυπάει την πόρτα μας και λέει μπορείτε να μας τα αποδείξετε. Του στέλνουμε λοιπόν όποιαν θέλει, σε email, σε επιστολή, σε ό,τι θέλετε. Κάποια στιγμή θα ετοιμάσω, έχω ήδη ετοιμάσει αλλά δεν το έχω εκτυπώσει ακόμα, και κάποιο βιβλίο, και όποιος θέλει μπορεί να το δει, να το διαβάσει και να καταλάβει περισσότερα. Αλλά για την ώρα, οποιοδήποτε θα ήθελε να αμφισβητήσει τα λεγόμενα, και ειδικότερα αν είναι της δουλειάς που θα λέγαμε, δηλαδή αν είναι γιατρός ή στο παραϊατρικό περιβάλλον, θα ήταν καλό να το σκεφτεί και να έχει μαζέψει τα δικά του επιχειρήματα. Αλλιώς μην το κάνει, γιατί θα εκτεθεί αδίκως. Πάλι λοιπόν γυρίζουμε στα όσα άρχισα να σας λέω. Σήμερα θα ξοδέψουμε το πρώτο μέρος του χρόνου που διαθέτουμε προκειμένου να μιλήσουμε για ερωτήσεις που εσείς βάλατε. Το δεύτερο θα είναι προκειμένου να μιλήσουμε για την Νιγκέλα Σατίβα, Black Cumin, μαύρο κίμινο, ή όπως αλλιώς θέλετε εσείς να το πούμε, γιατί ανάλογα με τη χώρα που το έχει διαθέσιμο υπάρχει και το δικό τους τοπικό όνομα. Εμείς το ξέρουμε σαν μαύρο κίμινο, το ξέρουμε και μελάνθιον αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση η Νιγκέλα Σατίβα, το λατινικό της όνομα λοιπόν, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες που έχουν απασχολήσει την ιατρική ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Και επίσης θα σας μιλήσω πιο αναλυτικότερα για το σκόρδο που και αυτό λόγω των ουσιών που έχει μέσα, η αλυσίνη φαντάζομαι ίσως σας είναι μια θεούχος ένωσης. Είναι αυτή που του δίνει την μυρωδιά την έντονη. Όταν θα διαβάσετε λοιπόν περί αυτών ή όταν θα ακούσετε
αυτά που θα σας πω, θα καταλάβετε γιατί η Νικέλα Σατίβα και το Σκόρδο θεωρούνται ισχυροί αντικαρκυνικοί παράγοντες. Και θυμηθείτε το, δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς. Μπορεί και να ζούμε, μπορεί να γίνει και αύριο, μπορεί να γίνει όμως και αρκετά χρόνια μετά, μέσα από αυτές τις έρευνες που γίνονται όχι μόνο για την Νικέλα Σατίβα, όχι μόνο για την Κουρκούμη, όχι μόνο για το Σκόρδο, όχι μόνο για την Καψαϊκή και ό,τι άλλο, αλλά για ένα πλήθος επιπλέον παραγόντων. Ας πούμε για τις ουσίες που βρίσκονται στο Γκρόκο Κοζάνης, το γνωστό και σαν σαφράν. Εκεί θα παρουσιαστούν φάρμακα, θα μπουν στο ράφι των φαρμακείων κάποια στιγμή, θα μπουν στην θεραπευτική φαρέτρα που σήμερα, ειδικότερα για τον καρκίνο, πρέπει να ομολογήσω, έχοντας την εμπειρία που έχω, όση μου έδωσε ο Θεός, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είναι η καλύτερη, διότι κάποια ώρα πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα το πρόβλημα και να δούμε ότι με ρεμέτια τις περισσότερες φορές κάνουμε, οριστικές θεραπείες τις λιγότερες φορές κάνουμε. Τις μάχες τις περισσότερες φορές, δεν θα το πω έτσι, μπορεί να κερδίζουμε μάχες, δεν έχω αντίρρηση, χάνουμε όμως τον πόλεμο. Και αυτό είναι το ζητούμενο για κάποιον, ειδικότερα κάποιον νέο. Ξέρετε ότι ο καρκίνος μπορεί να προσβάλλει και παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο, όχι να κερδίσουμε μάχες, όχι να θριαμβολογήσουμε διότι καταφέραμε να αυξήσουμε το προσδόκιμο της επιβίωσης κατά 4 χρόνια. Δηλαδή εκεί που ζούσε 2 το κάναμε άλλα 4 ίσον 6 προσδόκιμο. Ελπίζω πως θα συμβεί. Σιγά τα ΟΑ. Για σκεφτείτε το. Να έχω έναν 20χρονο και να ελπίζω ότι θα του δώσω 6 χρόνια ζωής ακόμα. Ξέρω ότι θα υπάρξουν διάφοροι οι οποίοι έχουν μια διαφορετική εκτίμηση των πραγμάτων. Αλλά εγώ αρκούμαι να επικαλεστώ τη δική σας γνώμη και άποψη, που τη θεωρώ μείζονος και βαρύνουσας. Σημασίας για έναν πολύ απλό λόγο. Ο κόσμος έχει σχηματίσει τη δική του άποψη για το τι σημαίνει να πάσχεις από καρκίνο. Έτσι λοιπόν, η όποια βοήθεια μπορεί να δοθεί είναι σπουδαία. Αρχίζω. Ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο οποίος είναι 55 ετών, η Βασιλική που είναι 60 ετών και η Παυλίνα που είναι 46 ετών, πάνω κάτω κάνουν την ίδια ερώτηση. Τους ενδιαφέρει να μάθουν αν ένα άτομο με διαβήτη τύπου 2, ο οποίος είναι υπό έλεγχον, θα καταλήξει κάποια στιγμή στην ανάγκη να μπει σε ινσουλίνη, όπως το λέει ο κόσμος. Μπήκε σε ινσουλίνη, τον έβαλαν σε ινσουλίνη. Αυτή είναι η ερώτηση. Ο διαβήτης τύπου 2, όλοι ξέρετε ότι είναι μια προοδευτική ασθένεια. Γιατί είναι προοδευτική ασθένεια? Διότι γύρανση είναι μια προοδευτική έκπτωση και ο διαβήτης ο οποίος συλλοδεύει την πορεία μας προς τα γυρατιά επιδεινώνει την κατάσταση, επιπλέον δε μπορεί να ρυθμίζουμε επαρκώς το σάκχαρο χωρίς ινσουλίνη, αλλά σίγουρα δεν το ρυθμίζουμε τόσο καλά όπως θα το ρύθμιζε το πάγκρεας εάν λειτουργούσε σωστά, εάν η παραγωγή της ορμόνης που λέγεται ινσουλίνη ήταν η σωστή, αν τα κύτταρα
τα β' νησιδιακά κύτταρα του Λάγκερχανς έβγαζαν σωστά την ορμόνη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο το να τον ρυθμίζω με τα χάρπια και να χρησιμοποιώ την λέξη επαρκώς. Ναι, σωστά, ωραία, μετράω το πρωί, το βρίσκω εντάξει. Αλλά στη διάρκεια όλου του 24ωρου, αν υποθέσουμε ότι θα μετρούσα, θα έβλεπα ότι δεν είναι απόλυτη η ρύθμιση. Έτσι, οι ζημιές που συνοδεύουν τον διαβήτη για τα αγγεία, για την καρδιά για παράδειγμα, για τα μάτια, για τους νεφρούς, θα γίνονται. Και όσο περνάνε τα χρόνια, κάποια στιγμή θα βρεθώ με ένα άθροισμα τέτοιων ζημιών που σίγουρα δεν θα με ενθουσιάσουν. Έτσι λοιπόν κάποια ώρα ο διαβητικός ασθενής που μπορεί να πάψει να ελέγχεται, έχουμε και άλλους παράγοντες που παίζουν ρόλο, αγαπητή Παυλίνα, που είσαι η μικρότερη από τους τρεις και έχεις πιο μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης μπροστά σου. Για παράδειγμα, αν παίρνω φάρμακα από το στόμα, μπορεί αυτά τα φάρμακα, οι σουλφονιλουρίες λεγόμενες, μετά από κάποιο διάστημα να μην με καλύπτουν επαρκώς, να έχουν έκπτωση της δράσης τους. Θα χρειαστεί να περάσω σε ένα άλλο φάρμακο ή σε ένα συνδυασμό φαρμάκων. Θα έχω σε κάθε περίπτωση μια, πώς θα λέγες, διαρκή αναζήτηση για να πετύχω την πλέον ευρυθμή λειτουργία και το σακ χαρό να μην κάνει εχμές, να μην μου ξεφεύγει, να μην αυξάνει γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Σας υπενθυμίζω ότι με τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη μαθαίνουμε, όχι με το να μετρήσω μια μέρα πρωί το ζάχαρό μου, καλό είναι αυτό, αλλά δεν φτάνει. Η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη δείχνει πίσω, ένα τρίμηνο πίσω, τι ακριβώς συνέβαινε. Για να γυρίσουμε λοιπόν στην ερώτησή σας. Είναι ενδεχόμενο να περάσω κάποια στιγμή στην ανάγκη της ινσουλίνης? Αν και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, η απάντηση είναι ναι, είναι ενδεχόμενο. Θα γίνει οπωσδήποτε? Η απάντηση είναι όχι οπωσδήποτε, αλλά εάν το βάρος εξακολουθήσει να παίζει ρόλο. Εγώ δεν θέλω ή βαριέμαι να ασκούμε, υπάρχει έντονη γενετική επιβάρυνση, έχει αναπτυχθεί αντίσταση στην ινσουλίνη επειδή είμαι παχύσαρκος, έχουν καταστραφεί ακόμα πιο πολλά β' κύτταρα, αυτά που σας έλεγα στα νησίδια του Λάγκερχανς, του επιστήμονα δηλαδή ο οποίος τα περιέγραψε, που παράγουν την ινσουλίνη, είναι αυτά τα κύτταρα. Η έρευνα δείχνει ότι η σωστή διαχείριση λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, του σακχάρου από τον διαβητικό με τη βοήθεια του γιατρού του από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της νόσου μέχρι και σήμερα έχει να του δώσει πάμπολα ωφέλη εν εις και το ενδεχόμενο πως δεν θα χρειαστεί ποτέ ινσουλίνη. Μπορεί ας πούμε ο άνθρωπος αυτός να κάνει κάτι παραπάνω έξω από το να ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού του και κυρίως να καταλάβει ο ίδιος τι ακριβώς είναι το ζάχαρο. Ασφαλώς, ναι, μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, μπορεί να συμμετάσχει σε μια ομάδα υποστήριξης όπου είναι και άλλοι διαβητικοί και μοιράζουν τις εμπειρίες τους, να συνεχίσει να ενδιαφέρεται για τη φροντίδα της υγείας του, να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στον τρόπο της διαχείρισης του διαβήτη. Όλα αυτά μπορεί να ωφελήσουν. Έτσι περνάμε στον επόμενο ενδιαφερόμενο, όπου είναι ο Αντώνης, ηλικίας 28 ετών, και η Πολίνα που είναι ηλικίας 33 ετών. Βάζουν με τον ίδιο τρόπο σχεδόν μια ερώτηση
θα την έλεγα ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα. Ρωτούν, παίρνω θερμίδες επειδή πίνω ένα αλκοολούχο ποτό. Είναι εισάξιες οι θερμίδες αυτές που παίρνω από άλλες πηγές? Εξαιρετική ερώτηση. Και θέλω να το σκεφτείτε ως εξής. Αγαπητοί φίλοι που ρωτάτε και αγαπητοί φίλοι που ακούτε. Μια μερίδα αλκοόλ δεν είναι συνήθως, μια μερίδα έτσι, δεν είναι συνήθως πάρα πολύ υψηλή σε θερμίδες, αλλά μεταβολίζεται πολύ διαφορετικά από ότι μεταβολίζονται τα τρόφιμα που τρώμε, γεγονός που μπορεί να κάνει και την απώλεια βάρους από αυτές τις θερμίδες δύσκολη. Ας δούμε γιατί. Ένα ποτήρι μπύρα, μια ελαφριά μπύρα δηλαδή, που έχει πάνω κάτω ένα ποτήρι, έχει 100 θερμίδες. Και τρώω το ίδιο πράγμα με μια χούφτα καρύδια. Από την άποψη θερμίδων, αυτό δεν είναι διαφορετικό. Αλλά από την άποψη του μεταβολισμού υπάρχει σημαντικότατη διαφορά. Αφού στα καρύδια έχετε φυτικές ίνες, έχετε πρωτεΐνες, έχετε λίπος, εθέρια έλαια κτλ. Κανένα από αυτά, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στην πύρα. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να πούμε μια θερμίδα ισούται με μια θερμίδα. Δεν είναι έτσι. Μια θερμίδα που προέρχεται από πύρα ίσον με μια θερμίδα που προέρχεται από καρύδια. Σκεφτείτε το και με τον εξής τρόπο. Το σώμα μας χρειάζεται αλκοόλ για να επιβιώσει. Δηλαδή θα πεθάνουμε αν δεν πίνουμε? Και η απάντηση είναι όχι. Χρειάζεται ποτά σαχαρούχα. Κοκακόλα που την κολυμπάμε στη ζάχαρη. Η απάντηση είναι όχι. Θα ζήσω και χωρίς αυτό. Ωραία. Αλλά χωρίς ένα φαγητό που έχει μεταβολική αξία, δεν μπορώ να το απομακρύνω από τη διατροφή μου χωρίς να υπάρχει δυσμενής επίδραση στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Αυτές οι προηγούμενες δηλαδή είναι στερίδες, είναι θερμίδες χωρίς σκοπό, στερούμενες σκοπού. Από την άλλη μεριά, χρειαζόμαστε πρωτεΐνη για να επιβιώσουμε, η απάντηση είναι ναι. Χρειαζόμαστε διάφορα πράγματα που είναι στα νοπά προϊόντα, όπως είπα πριν, φυτικές ίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες κτλ. Κτλ, κτλ. Η απάντηση είναι ναι. Επομένως, οι θερμίδες αυτές έχουν σκοπό. Και έτσι δεν μπορούμε να τις πούμε εισάξιες με τις προηγούμενες. Ωραία. Ελπίζω να υπήρξα σαφής. Περνάμε τώρα στον φίλο μας, τον Πάτροκλο, ο οποίος είναι 32 ετών και δηλώνει: έχω συστηματικό λύκο. Όπως ξέρετε, διακρίνουμε το λύκο σε ερυθυματώδη και συστηματικό. Μία τουλάχιστον διάκριση. Ο λύκος είναι αυτοάνωση οντότητα, νοσολογική. Κάνει λοιπόν ο Πάτροκλος, που είναι 32 ετών, αυτή την δήλωση. Έχω συστηματικό λύκο. Με άλλα λόγια, έχω μια αυτοάνωση πάθηση. Μπορεί μια vegan διατροφή να με βοηθήσει και να προκαλέσει ύφεση σε έναν ασθενή με λύκο? Πρώτα απ' όλα, αγαπητέ φίλε Πάτροκλε, να σου ευχηθώ τα καλύτερα για το αύριο. Να σου ευχηθώ να διαχειριστείς με τον πλέον επιτυχή τρόπο την ασθένειά σου. Επίσης όμως να σου πω
κατάρα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, πιθανότατα να κλείνω την πόρτα στην τύχη μου τώρα, θα έχω κερδίσει ίσως κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό και δεν έχω τίποτα να κάνω παρά μόνο να τηλεφωνήσω και να μου το στείλουν σε πακέτο. Αλλά κλείνοντας το τηλέφωνο προφανώς χάνω την ευκαιρία, δεν πειράζει, θα την κερδίσει ο επόμενος. Ξαναγυρίζω λοιπόν, Πάτροκλε, σε σένα φίλε. Τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα για τον ρόλο του διαιτολογίου σε αυτοάνωσες ασθένειες, όπως εν προκειμένου δηλαδή ο υλικός, μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνονται διαθέσιμα. Μέχρι πρότινος, το ενδιαφέρον μας για το ρόλο που έπαιζε η δίαιτα ήταν εντελώς περιορισμένο, για να μην πω ανύπαρκτο. Έτσι λοιπόν, αφού δεν υπήρχαν δεδομένα, μιλάγαμε με οριστείες, γυναικόλογα. Ακόμα και σήμερα βλέπω ότι για το έλκος, ας πούμε, η δίαιτα που προτείνεται επισήμως είναι αυστηρότατη. Όμως είναι η παλαιά δίαιτα. Τα νεότερα δεδομένα δεν τη δικαιολογούν. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε, δηλαδή αν φύγουμε πέρα από κάποιο όριο, λέμε σε αυτόν που έχει το έλκος ότι ξέρεις για ένα διάστημα και μέχρι να σε θεραπεύσουμε θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και του περιορίζουμε κάποια πράγματα. Δεν τον στερούμε, δεν του απαγορεύουμε. Και όταν έρθει η στιγμή και το έλκος του είναι εντάξει, έχει κλείσει, από εκεί μετά τον αφήνουμε ελεύθερο να φάει. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν αυστηρότατα διαιτολόγια για χρόνια πολλά. Αλλά, όπως κι άλλοτε έχω πει, οι αυστηρές δίαιτες χωρίς αιτιολόγηση επαρκή είναι λαθεμένες δίαιτες. Γιατί μου θυμίζουν εκείνη την παροιμία που λέει χίλιες ξυλιές σε ξένο πισινό, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι. Είναι λάθος αυτό. Το να μην ασχολούμεθα λοιπόν και να μην τεκμηριώνουμε ξεπεράστηκε τα τελευταία χρόνια. Η διατροφή αποτελεί και συνεχίζει να είναι ενδιαφέρον τομέας για την επιστήμη και γίνονται διάφορες μελέτες. Δεν θα καθίσω να σας παραπέμπω στο τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος και τι λένε οι μελέτες, αλλά θα σας πω κάτι που τα συγκεντρώνει αυτά. Η προσωπική μου γνώμη μέσα από τη μελέτη όλων αυτών των εργαστηριακών και στατιστικών δεδομένων λέει ότι μια φυτική διατροφή είναι χρήσιμη για την προώθηση της συνολικής υγείας και για τη μείωση των χημικών που προκαλούν και υποστηρίζουν την χρόνια φλεγμονή. Όπως σας έχω ξαναπεί, όταν χρονίζει μία φλεγμονή, τότε το να την αφήνω ανεξέλεγκτη παράγει νόσο. Και αυτό εν προκειμένου συμβαίνει με τα αυτοάνωσα. Γι' αυτό και, αγαπητέ φίλε, το να κάνεις μία φυτική διατροφή και θα πρότεινα αυτή να είναι η μεσογειακού τύπου. Δεν σου είπαμε να τρως μονότονα, μόνον φυτικά, αλλά κυρίως φυτικά. Τα 2/3 να είναι φυτικά, το 1/3 να είναι ζωικά. Από τα ζωικά το 1/3 να είναι κόκκινα και τα 2/3 άσπρα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οπουδήποτε και αν ψάξεις σε οποιαδήποτε πηγή να αναζητήσεις τι είναι η μεσογειακή διατροφή, θα το βρεις, να μην το λέω τώρα εγώ και κλέβω από τον χρόνο τον τηλεοπτικό τη στιγμή που πρέπει να απαντηθούν και κάποιες ακόμα ερωτήσεις. Κράτα λοιπόν ότι θεωρώ πως μια φυτική διατροφή μαζί με μια δίαιτα που λέει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να αποβεί χρήσιμη
Βέβαια, μην φτάσουμε στην άλλη άκρη και θεωρήσουμε ότι αυτό είναι αρκετό και νικήσαμε το υλικό. Συμβάλλω είναι η σωστή έκφραση. Προσθέτω δυναμική στην προσπάθεια που κάνουμε, την επίσημη προσπάθεια που κάνουμε με τους γιατρούς, τους ειδικούς γιατρούς που με βλέπουν και με τους οποίους πορεύομαι και πολεμάω την νόσο μου. Επίσης πρέπει, τώρα μια και έβαλε στην ερώτηση αγαπητέ νεαρέ φίλε, να πω πως πρέπει να συμφωνήσουμε και στο τι είναι vegan. Τι είναι δηλαδή αυτός που λέει εγώ ακολουθώ vegan διατροφή. Ας πούμε, αν τρώει πατάτες, οι πατάτες είναι vegan. Η απάντηση είναι ναι. Αν τρώει πατάτες τηγανιτές, είναι vegan. Είναι. Αλλά οι τηγανιτές πατάτες δεν προσθέτουν ιδιαιτέρως στην υγεία. Γι' αυτό και όταν θέλω να φάω πατάτες, θα προτιμήσω να είναι βραστές, θα προτιμήσω να τις φτιάξω τέλος πάντων με ένα άλλο τρόπο και να γίνουν και νόστιμες. Μπορεί να τις φτιάξω, για παράδειγμα, αλλά πολίτα. Όσοι μαγειρεύουν ξέρουν τι εννοώ. Αγκινάρες, αλλά πολίτα. Βάζω μέσα και καρότο, βάζω μέσα και πατάτες και αν δεν κάνω λάθος, ας με συγχωρήσουν οι κυρίες που ξέρουν αν πω καμία αρλούμπα, και άνηθο. Νομίζω βάζουν και άνηθο ή καμιά φορά μάραθο. Αλλά και πάλι θα πω επιφυλακτικά το λέω, ένα από τα δύο το βάζουν πάντως. Αν λοιπόν κάποιος που λέει είμαι vegan, το κάνω για την υγεία μου, με ρωτήσει κάνω καλά, θα του πω κάλλιστα κάνεις. Αλλά εάν οι πατάτες οι τηγανιτές ή άλλα τηγανιτά αγαθά από το φυτικό κόσμο τα οποία συνηθίζει να τρως γίνονται, μαγειρεύονται μέσα σε λάδια που αυξάνουν τις θερμοκρασίες τους πάρα πολύ ψηλά, τότε μην θεωρείς ότι προσθέτεις, μάλλον αφαιρείς από την υγεία. Καταλήγοντας να πω επίσης ότι το είμαι vegan δεν φτάνει. Η άσκηση πρέπει να προσθεθεί. Η άσκηση σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή είναι εξαιρετικά σημαντικά πράγματα για όλους, αλλά περισσότερο για όσους πάσχουν από αυτοάνωσες παθήσεις. Και επειδή χρησιμοποιώ πληθυντικό, μην ξεγελαστούμε και πούμε ότι αυτοάνωσες παθήσεις είναι ο λύκος μόνο, έτσι. Θα μπορούσα να σας αναφέρω παραπάνω από 60-70 ρευματικές με τη γενική ονομασία εντός αυτών των εισαγωγικών ρευματικές παθήσεις, οι οποίες βεβαίως είναι αυτό που σας είπα, είναι ρευματικές αυτοάνωσες. Περνάω στον επόμενο από τους ενδιαφερόμενους που είναι ο κύριος Κωνσταντίνος ετών 45 και η κυρία Μαριάνθη ετών 50. Αν κρίνω από την ηλικία τους, προφανώς έχουν στην οικογένεια, στενότερη ή ευρύτερη, κάποιον ο οποίος έκανε εγκεφαλικό. Αυτό λοιπόν τους ξεσήκωσε, τόσο τον κύριο Κωνσταντίνο όσο την κυρία Μαριάνθη, και υποβάλλουν την εξής ερώτηση. Υπάρχει γενετική προδιάθεση για εγκεφαλικά επεισόδια? Η απάντηση ποια είναι? Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει. Υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που προδιαθέτουν. Μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, γεννιούνται με συγκεκριμένα γονίδια που τους προδιαθέτουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Μια τέτοια κατάσταση είναι όχι πάρα πολύ συχνή, ευτυχώς, η εγκεφαλική αρτηριοπάθεια, η οποία κάνει υποφλοιώδη έμφρακτα και λεύκο εγκεφαλοπάθεια.
εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να μάθετε στο διαδίκτυο όσοι έχετε πρόσβαση να διαβάσετε πάρα πολλά. Όμως θα πρότεινα να σταθείτε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα εξής που θα πω. Πρώτα απ' όλα, μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με γενετικές προδιαγραφές που τους, πώς θα το λέγες, προδιαθέτουν να κάνουν θρόμβωση. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Πέρα από αυτά, αν έχετε ένα ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης ή έχετε σαχαροδιαβητικούς στην οικογένεια ή έχετε ανθρώπους με υψηλή χοληστερόλη ή άλλους από τους τροποποιήσιμους, από αυτούς που επιδέχονται να τους επηρεάσουμε παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να είστε σε υψηλότερο κίνδυνο εξαιτίας αυτού. Κρατήστε όμως ότι αυτό που είπα, ότι είναι διαχειρίσιμοι αυτοί οι παράγοντες και είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, και σίγουρα μπορείτε να κάνετε κάτι προκειμένου να μειώσετε αυτό το ρίσκο. Έχω αρκετή ώρα που μιλάω και νομίζω ότι πρέπει να συντομεύσω για να προλάβω να σας πω και για τον καρκίνο όπως υποσχέθηκα. Περνάω σε μια ακόμα ερώτηση. Είναι ο κύριος Περικλής που είναι 40 ετών, αλλά και η κυρία Ελένη που είναι 28 ετών. Ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Η ερώτησή τους υποκρύπτει και κάποιους φόβους, κάτι θα έχουν ακουστά. Ρωτούν ποια φάρμακα είναι καλύτερα για τη θεραπεία του άσθηματος και ποιες είναι οι παρενέργειές τους. Η σαλβουταμόλη, αγαπητοί φίλοι, είναι συνήθως το κύριο φάρμακο που χρησιμοποιούμε για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της οξείας συμπτωματολογίας ενός ανθρώπου που κάνει κρίση άσθματος. Δηλαδή, ξέρετε, βήχας, το wheezing, αυτό το σφύριγμα, τα γατάκια και τα σκυλάκια που νιαουρίζουν και γαυγίζουν, που λέει ο κόσμος αρκετά συχνά, χαριτωμένη προσομοίωση. Η σολβουταμόλη έχει βρόχοδιασταλτική δράση. Εν τούτης, εάν ένας ασθενής χρειάζεται να χρησιμοποιεί σαλβουταμόλη για ανακούφιση περισσότερο από 2 μέρες κάθε εβδομάδα και από πολλές φορές την κάθε ημέρα, αυτό, πώς θα λέγες, μάλλον σημαίνει πως έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα δεν είναι ένα είδος, είναι αρκετά. Αλλά πολλά από αυτά, τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα μάλιστα, είναι τα κορτικοειδή. Και όταν ακούνε κορτιζόνι οι άνθρωποι κουμπώνονται. Κορτιζόνι, να σας θυμίσω, ότι είναι φυσιολογικό συστατικό του οργανισμού μας. Τη δίνουμε και απ' έξω προκειμένου να πετύχουμε διάφορους στόχους, τους ίδιους πάνω κάτω στόχους που επιδιώκει να πετύχει και ο ίδιος ο οργανισμός όταν την παράγει. Αλλά ξέρουμε ότι όταν τη χορηγήσουμε για μακρά χρονικά διαστήματα και σε μεγάλες δόσεις, προκύπτουν παρενέργειες. Και για αυτές τις πιθανές παρενέργειες ανησυχούν πολλοί άνθρωποι. Εν τούτης, τα εισπνεώμενα στεροειδή, που είναι η πιο μεγάλη, όπως είπα προηγουμένως, και η πιο συνηθισμένη ομάδα φαρμάκων ελέγχου πλέον και όχι καταστολής αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά ελέγχου του άσθηματος, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, διότι χρησιμοποιούνται σε χαμηλές έως μέτριες δόσεις και είναι ασφαλή ακόμα και σε καθημερινή βάση και για χρόνια. Είναι πολύ πιο ασφαλή από τα κορτικοειδή που λαμβάνονται από το στόμα
Και ασφαλώς είναι καλύτερα να τα χρησιμοποιούμε παρά να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα συμπτώματα του άσθηματος, τα οποία αν τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τα οποία θα απειλήσουν και τη ζωή μας. Πώς θα λέγαμε, πολλαπλάσια προβλήματα δημιουργούν τα αστεροειδή όταν τα δίνουμε από το στόμα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και εν προκειμένου μιλάμε για τα φάρμακα που ψεκάζονται, τα inhalers, τα αμερικάνικα. Τώρα, ας πάμε να δούμε. Ο κύριος Μαργαρίτης Π. Δεν ξέρω αν το Μαργαρίτης είναι το μικρό του όνομα ή το επώνυμό του, ότι κι αν είναι, ας είναι καλά ο άνθρωπος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος από την ερώτησή του, αυτός ή κάποιος στο κοντινό του περιβάλλον αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη. Γι' αυτό και ρωτάει, αυτές οι ενέσεις που κάνουν οι παυσίπονες στη σπονδυλική στήλη δουλεύουνε, και αν δουλεύουνε για πόσο καιρό δουλεύουνε, είναι μακροπρόθεσμες? Ο πόνος για τον οποίο σας μιλάω συνεχίζει, προέρχεται από προβλήματα δίσκου. Αγαπητέ λοιπόν φίλε, υπάρχουν, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν διάφορες ενέσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, όχι τώρα, και χρόνια χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους ενέσεις, οι οποίες επιδιώκουν να ελέγξουν την παραγωγή και τη μεταφορά του πόνου στη χαμηλή, κυρίως ως φυαλγία. Ορισμένοι από τους πάσχοντες χρειάζονται μόνο μία ένεση, άλλοι όμως χρειάζονται μερικές ακόμα, και έτσι θα φτάσουν σε επαρκή ανακούφιση, όχι μόνο με μία. Εν κατακλείδη μπορώ να πω, αγαπητέ φίλε κύριε Μαργαρίτη, ότι δεν υπάρχει μόνιμη λύση με αυτόν τον τρόπο και το αποτέλεσμα είναι προσωρινό. Τώρα θα κλείσω αυτό το θέμα των ερωτήσεων με μία ακόμα ερώτηση από την Ανδριάννα, 28 ετών, την Ιωάννα, 33 ετών και τον Παύλο, 31 ετών. Συνοψίζω το τι ρωτάνε, αλλά καταλήγω στο ίδιο, δυσκολεύονται. Ρωτάνε λοιπόν, γνωρίζετε κάποια κόλπα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε στο πρόγραμμα διατροφής και να έχουμε και κίνητρο? Αυτή είναι μια, πώς θα λέγες, ερώτηση που συχνά τη βάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χάσουν κιλά. Και τι προκύπτει από αυτήν την ερώτηση? Προκύπτουν συμπεράσματα που λένε ότι τα ξέρουμε αυτά τα συμπεράσματα, τα έχουμε συναντήσει εκατοντάδες φορές. Είναι αυτό που λέει, έχω προσπαθήσει πολλές φορές, δεν τα καταφέρνω, χάνω λίγα κιλά, μετά τα παρατάω, ξέρεις, πρέπει να έχεις κουράγιο, πρέπει να έχεις θέληση, πρέπει να έχεις τούτο, πρέπει να έχεις κίνο, ίσως δεν έκανα. Όλα αυτά καλά, χρυσά και άγια είναι, είναι γεγονότα, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Και περί τις παϊσαρκές θα σας πω ότι για θέματα τέτοιου μείζωνος ενδιαφέροντος, για την παχυσαρκία για παράδειγμα ή για την υπέρταση ή για τα θέματα που ρώτησε ο κύριος Μαργαρίτης, πώς μπορώ να ανακουφιστώ από τους πόνους σε οστεοαρθροπάθεια, σε ρευματοπάθειες, σε αρθριτιδικούς και αρθριτικούς πόνους? Με άλλα λόγια, θα πρέπει ίσως να βρούμε, ψάχνω μέσα στο νου, γυρνάω διάφορες σκέψεις, να βρω έναν τρόπο να φανώ το
τουλάχιστον σε όσους είστε εδώ κοντά στην περιοχή, να βρω έναν τρόπο να σας βοηθήσω. Ίσως κάνουμε κάποιες ομιλίες, θα δούμε. Ίσως σας καλέσουμε κάπου. Είναι πράγματα που είναι στο σχεδιασμό ακόμα και μόνο μέσα στο κεφάλι μου. Θα μπουν και στο χαρτί κάποια στιγμή. Στις ερωτήσεις που βάλατε λοιπόν, έχω να πω έτσι πρόχειρα τώρα μερικά πράγματα που θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν. Το πρώτο είναι, συνεχίστε να θυμίζετε στον εαυτό σας γιατί ξεκινήσατε. Ποια είναι τα ωφέλη τα οποία προσδοκάτε από την επίτευξη του στόχου σας. Σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη, κοιταχτείτε με ειλικρινές βλέμμα και πείτε εδώ είμαι και πείσμα έχω και θα συνεχίσω. Γράψτε και τοποθετήστε σημειώσεις σε διάφορα σημεία μέσα στο σπίτι σας με τις θετικές σκέψεις και με τους στόχους που έχετε βάλει. Ζυγιστείτε όχι κάθε μέρα τρεις φορές, αλλά μια φορά την εβδομάδα, έτσι ώστε να δείτε αν θα πιάσετε το στόχο. Κάθε μέρα το μόνο που κάνετε είναι να σας απογοητεύει, γιατί δεν βλέπετε διαφορά. Μια φορά την εβδομάδα, εάν έχετε πράγματι προσπαθήσει, θα έχετε χάσει κάτι και αυτό θα το δείτε. Οπότε δώστε μια ανταμοιβή στον εαυτό σας, όχι τρόφιμα βέβαια, δώστε του ανταμοιβή μια ωραία βόλτα με το σύντροφό σας στην παραλία, μια ωραία βόλτα στην εξοχή, ένα μπάνιο με ένα αφρόλουτρο που κάνει ωραίες και αρωματικές μπουρμπουλήθρες. Ανάψτε και δύο κεριά αρωματικά για να δημιουργήσετε περιβάλλον. Να πείτε ότι, βρε παιδί μου, αυτό το κάνω για να ξεκουραστώ και μου αξίζει, γιατί όλη την εβδομάδα το βασάνισα. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε ακριβές επιλογές. Φτηνά πράγματα. Γι' αυτό είπα. Φυσαλίδες, μπουρμπουλήθρες από ένα ωραίο αρωματικό αφρόλουτρο. Μείνετε εστιασμένοι. Μια άλλη οδηγία. Μείνετε εστιασμένοι στο θέμα σας. Δηλαδή υγεία και ευεξία. Ως εκ τούτου διαβάστε σχετικά βιβλία. Διαβάστε άρθρα τα οποία θα σας χρησιμεύουν σαν κίνητρο. Και μείνετε μακριά από τους πειρασμούς. Έχετε να δώσετε ραντεβού με τις φίλες ή τους φίλους σας. Δεν είναι ανάγκη να πείτε σημείο συνάντησης. Το στέκι που, εκτός του ότι προσφέρει καφέ, έχει και μια μεγάλη ποικιλία από προκλητικά γλυκά. Καθίσατε να δείτε τηλεόραση. Να πάρει ευχή, υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα να δείτε. Εκείνες οι συνταγές, δεν θα πω τίνος, του τάδε ή του δίνα. Ή με φαγητά ή με γλυκά, δεν είναι ότι καλύτερο έχετε να κάνετε όταν προσπαθείτε να περιορίσετε τις θερμίδες. Φτιάξτε και ένα αρχείο, τι επιδόσεις είχατε, πού πήγατε, προς τα πάνω, προς τα κάτω. Κοιτάξτε να δείτε κέρδη και ζημίες. Αυτό θα σας βοηθάει να αναπροσαρμόζετε τους στόχους. Και τέλος, σκεφτείτε αυτούς που αγαπάτε. Σκεφτείτε ότι θα κερδίσετε χρόνια. Σκεφτείτε ότι αξίζει τον κόπο να σταθείτε δίπλα από το παιδί σας, από το σύζυγο ή την σύζυγο, από την φίλη ή τον φίλο περισσότερα χρόνια. Αυτά και δεν ξέρω, μπορεί και να επανέλθουμε. Τώρα, ας περάσουμε να συζητήσουμε στον λίγο χρόνο που μας απομένει για την Νιγκέλα Σατίβα και για το σκόρδο, το οποίο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάλι θα πω πώς. Στο παρελθόν, για πολλές παθήσεις που είναι προϊόντα
χρόνιας φλεγμονής. Δεν δίναμε πολύ μεγάλη σημασία στο τι πρέπει να τρώμε. Νγκέλα σατίβα είναι ένα καρύκευμα. Χρησιμοποιείται στη μαγειρική, αλλά χρησιμοποιείται και σαν φάρμακο. Το σκόρδο, όλοι ξέρετε τι είναι, Allium sativum η λατινική του ονομασία, σκορδάκι του Θεούλη λέω εγώ, το οποίο ίσως κάποιοι από εσάς να μην συμπαθείτε, να αποφεύγετε. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Και αν δεν συμπαθείτε να παίρνετε, μερικές φορές το βρίσκετε το μαύρο κείμενο σαν να... πώς θα λέγαμε, κάτι που το ρίχνουν σε ψωμάκια και τα σερβίρουν με το πρωινό. Η Νγκέλα σατίβα βρέθηκε ακόμα και στον τάφο του Τουταγχαμών. Δεν ξέρω γιατί την είχαν βάλει. Ξέρω όμως ότι κάθε τι που έμπαινε μέσα στον τάφο είχε σαν στόχο να ωφελήσεις τη μεταθανάτια ζωή, αφού σε αυτήν την μεταθανάτια ζωή πίστευαν. Έχουν τόσο η Νγκέλα σατίβα όσο και το σκόρδο ελεγχθεί επιστημονικά, ναι, και σε δημογραφικές μελέτες και σε μελέτες στο εργαστήριο και σε ζώα και στον άνθρωπο. Η Νγκέλα σατίβα χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε αρκετές μελέτες και μπορεί να βρει κανείς ένα πολύ μεγάλο όγκο μελετών για τον καρκίνο. Και διαπιστώθηκε, πέραν πάσης αμφισβήτησης, ότι έχει αντικαρκινικές ιδιότητες λόγω των συστατικών της, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιούνται, οφείλω να σας πω, από πολλούς. Λιγότερους ίσως στη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερους σε άλλες χώρες όπου η παραδοσιακή ιατρική είχε στραφεί προς την Νγκέλα σατίβα από 1000 χρόνια και πίσω ακόμα, 2000 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην χώρα μας υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που χρησιμοποιούν Νγκέλα σατίβα και τη χρησιμοποιούν και για έναν επιπλέον λόγο. Είναι άνευ παρενεργειών. Δεν θα μου προκαλέσει βλάβη. Μπορώ, μην ξεχνάτε ότι είναι φαγόσιμη. Μπορώ λοιπόν να την... Ας υποθέσουμε ότι έχω καρκίνο. Ας υποθέσουμε ότι ακολουθώ την πεπατημένη και έτσι πρέπει. Έχω πάει στους ογκολόγους, έχω κάνει τον έλεγχό μου, έχω μπει σε ένα θεραπευτικό πλάνο και το ακολουθώ. Το να τρώω Νγκέλα σατίβα απαγορεύεται? Η απάντηση είναι γιατί. Για ποιο λόγο να απαγορεύεται? Μόνο ένα δεν επιτρέπεται. Να μην ενημερώσω τον θεράποντα. Αυτό πρέπει να το κάνω. Και από εκεί και μετά το εάν θα χρησιμοποιήσω, αν είναι ανοιχτό μυαλός, αν είναι, πώς θα λέγαμε, αν δεν είναι με παροπίδες, ακόμα και αν δεν έχει ασχοληθεί, θα ρίξει μια ματιά. Θα ρίξει μια ματιά και θα σου απαντήσει ναι, μπορείς να το παίρνεις. Νγκέλα σατίβα, αν κοιτάξουμε στη βιβλιογραφία, μάλιστα έχω πρόσφατη μελέτη στην οποία ανέτρεξα του 17 ένα χρόνο πίσω και η οποία κάνει επισκόπηση αλλά και ανασκόπηση βγάζοντας και στατιστικά συμπεράσματα περί των δράσεων που έχει σε
μελέτες που έχουν γίνει, αλλά σε μεγάλο φάσμα καρκίνων. Όχι σε ένα είδος, ή σε δύο, ή σε τρία. Καρκίνο του παχαίου εντέρου, καρκίνο των οθικών, καρκίνο των πνευμόνων, καρκίνο του παγκρέατος, καρκίνο, καρκίνο, καρκίνο. Εκεί βλέπει κανείς πόσο ενδιαφέροντα στοιχεία υπάρχουν και αντιλαμβάνεται τι παρέμβαση κάνει η Γκέλα Σατίβα. Κάνει, θυμάστε που σας έλεγα ότι η αντικαρκίνικη δράση, ειδικότερα με τέτοια πράγματα όπως είναι τα βότανα και τα συμπληρώματα διατροφής και τα μπαχαρικά που έχουν πολλές ουσίες. Οι επιδράσεις λοιπόν είναι πολλαπλές. Μπορεί να εμποδίζουν την παραγωγή αγκίων, την αγκιογένεση. Μπορεί να εμποδίζουν την πρόσληψη γλυκόζης από τα κύτταρα. Μπορεί να εμποδίζουν την μετανάστευση, δηλαδή τη δημιουργία μεταστάσεων. Μπορεί να παρεμποδίζουν την μεταγραφή, δηλαδή να πάρει την πληροφορία από εδώ να τη μεταφέρει εκεί και έτσι το κύτταρο να μην μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Με πλήθος τρόπους που ακριβώς γι' αυτό γίνονται μελέτες και όλο και περισσότερο μαθαίνουμε. Κρατήστε λοιπόν ότι είναι ένα χρήσιμο αντικαρκίνικο φάρμακο το οποίο δεν έχει παρενέργειες. Την άλλη εβδομάδα θα σας ξαναπώ για τέτοια είδη φαρμάκων. Είχα υποσχεθεί, ας πούμε, και το φέρνω έτσι στο μυαλό τώρα, την Moringa oleifera. Η Moringa oleifera είναι ένα δέντρο. Θα το βρείτε σε συγκεκριμένες περιοχές γύρω από τα Ιμαλάια και ανατολικότερα και δυτικότερα έως και την Αφρική. Η Μορίγκα έχει χαρακτηριστεί ως το δέντρο θαύμα. Είναι ένα δέντρο το οποίο τρώγεται και είναι τόσο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά ώστε πάνε πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αναρωτιούνται γιατί αυτό δεν το αξιοποιούμε προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τη σκόνη που προκύπτει αν αλέσουμε τα φύλλα για παράδειγμα της Μορίγκα για να στείλουμε σε υποσιτιζόμενους πληθυσμούς, σε δραματικές συνθήκες πληθυσμούς σε πολλές περιοχές της γης. Ναι, υπάρχουν τέτοιες συνθήκες. Κάτι τέτοια είναι που βλέπω και λέω δόξα τω Θεώ μη χειρότερα για τα παράπονα των Ελλήνων, όχι ότι είναι λίγα, αλλά υπάρχουν περιοχές της γης όπου η θάνατη είναι καθημερινό φαινόμενο και οφείλονται στην ασιτία και γίνονται εν έτη 2018 και γίνονται σε μια ανθρωπότητα όπου το μερίδιο της το προηγμένο που στην ευχή είναι προηγμένο δεν ξέρω, αλλά το προηγμένο λοιπόν όπως έχει έτσι συνηθίσει να λέγεται, προτιμάει να θάψει στις χωματερές το βοδινό που δεν έπιασε τιμή ή τα λεμόνια με την πολύτιμη βιταμίνη C ή τα όσα πετάμε ως αποφάγια. Ένα τρομακτικό θέμα είναι, αν κοιτάξετε να δείτε, ρωτήστε κανένα που ασχολείται με την οικολογία και θα σας πει τι πετάμε στα σούπερ μάρκετ μόνον επειδή άλλαξε η ημερομηνία λήξεως. Και προσοχή, δεν το χαρίζουμε, το πετάμε, γιατί αν το χαρίσουμε θα βρεθούν εκείνοι οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν και είναι απόλυτα ασφαλές. Διότι εάν η συνθήκη συντήρησής του μέχρι εκείνη την ημερομηνία ήταν σωστές, έχει αρκετό χρόνο ζωής ακόμα. Κι όμως το πετάμε. Η μεν εταιρεία το πετάει γιατί αν ο πελάτης βρει ημερομηνία λήξεως περασμένη θα βάλει τις φωνές. Ο δε καταναλωτής δεν
θα δεχτεί με κανένα τρόπο να πάρει κάτι το οποίο έχει λήξει, κατά πως λέμε. Όμως, αυτό είναι βρόσιμο για αρκετό, ξανά θα πω, καιρό ακόμα. Και αντί να πάμε να το δώσουμε, τα έχετε δει εκείνα τα παιδιά με τις πελώριες κοιλιές, με τα μεγάλα μάτια, αυτά τα παιδιά εννοώ. Αν τα έχετε δει λοιπόν, σκεφτείτε και στην ευχή προοδευμένη ανθρωπότητα είναι αυτή που το ανέχεται αυτό και πετάει τα προϊόντα. Σκόρδο, μετρημένα στα δάχτυλα τα λεπτά που διαθέτω, 2-3, για το σκόρδο και την αλυσίνη, τη θηϊκή αυτή ένωση που μυρίζει, και γι' αυτό πολύ δεν το συμπαθείτε, εγώ να σας πω αρκετά. Δεν ξέρω αν πρέπει να εξαντλήσω σήμερα το θέμα αφού δεν έχω χρόνο ή αν πρέπει να το κρατήσω. Γιατί το σκόρδο έχει τόσα πολλά να προσθέσει. Δεν είναι ανάγκη να σκέφτεστε για ό,τι σας λέγω ότι πρέπει να πάθω καρκίνο για να το πάρω. Πριν τον πάθω. Καρκίνος τι είναι? Προϊόν της χρόνιας φλεγμονής. Όταν θα συσσωρευτούν μέσα σε ένα κύτταρο όλες εκείνες οι βλάβες που έχουν γίνει στο DNA από τις ελεύθερες ρίζες, οι βλάβες που θα έχουν γίνει στα μυτοχόνδρια ή στην κυταρική μεμβράνη, όταν όλες αυτές θα έχουν αθρηστεί, τότε το κύτταρο, ας μου επιτραπεί η αντιεπιστημονική έκφραση, τότε θα σαλτάρει. Δηλαδή τότε θα αρχίσει να κάνει τα δικά του. Τότε θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται με ταχύτατους ρυθμούς και δεν θα υπακούει σε μηχανισμούς ρύθμισης προγραμματισμένης για να πεθάνει. Αυτό ακριβώς είναι ο καρκίνος. Είναι ανάγκη τον πάθο για να είμαι ενδιαφερόμενος στο τι πρέπει να τρώω και τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω από όλα αυτά και άλλα πολλά που θα σας πω, προκειμένου να μην τον πάθω. Κλείνω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Θα τον νικήσουμε τον καρκίνο, σας το έχω ξαναπεί. Θα τον νικήσουμε και πιθανότατα σύντομα. Και επίσης όλες οι μέχρι ώρας προσπάθειες της επιστήμης λένε ότι θα νικήσουμε και κάτι άλλο. Τα γερατιά. Θα ξαναφέρουμε το χρόνο πίσω. Θα ζούμε πολλά χρόνια με νεανική εμφάνιση, το τονίζω για τις ενδιαφερόμενες κυρίες και τους κομψευόμενους κυρίους. Κάποιοι μπορεί να διαφορούν, αλλά κάποιοι ενδιαφέρονται. Και με καλή υγεία θα είμαστε εμφανίσιμοι, όπως ήμασταν στα νιάτα μας, αλλά δεν θα πονάμε παρότι θα είμαστε 120 ετών. Ήδη μελέτες έφεραν ποντίκια πίσω, γίνονται τώρα οι ίδιες μελέτες σε σκυλιά και προγραμματίζονται συντόμως, εφόσον έχουν επιτυχία και στα σκυλιά, να μπουν σε εφαρμογή σε ανθρώπους. Πώς θα έλεγες? Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας.